ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε τώρα ο Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης μετά την απολογία του για την κατηγορία των προπαρασκευαστικών πράξεων εσχάτης προδοσίας. Ανακριτής και εισαγγελέας όρισαν χρηματική εγγύηση 30.000 ευρώ, την οποία ο βουλευτής έλαβε χρόνο ώστε να την καταβάλει. Μια μισή ώρα διήρκησε η απολογία του πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για το αδίκημα των προπαρασκευαστικών πράξεων εσχάτης προδοσίας. Θα σεβόμουν όποια απόφαση και αν έπαιρνε η ελληνική δικαιοσύνη. Ευχαριστώ τους δικηγόρους μου. Η Μακεδονία είναι ελληνική και αυτό δεν αλλάζει. Καλό την ηγεσία της χώρας, την στρατιωτική ηγεσία της χώρας να σεβαστεί τον όρκο της. Να συλλάβει τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον Πάνο Καμένο Προκόπη Παυλόπουλο για να αποτροπεί αυτή η προδοσία. Ήταν λίγες μέρες πριν όταν ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής κάλεσε το στρατό να προχωρήσει σε πραξικόπημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής στο γραφείο του εισαγγελέα υποστήριξε όσα δήλωσε και στη γραπτή του ανακοίνωση. Ενσωματώθηκαν ατάκτως και αυθορμήτως ατελείς λεκτικές υπερβολές και άτυχες εκφράσεις που οφείλονται στη θυμική έξαρση που μου είχε προκαλέσει το ουσιαστικό διακύβευμα της συζήτησης. Ο Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης αντιμετωπίζει και άλλες κατηγορίες κατά την καταδίωξή του επί της Εθνικής Οδού το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν δεν σταμάτησε σε μπλόκο της αστυνομίας στο Αντήριο. Ο διαγραφής πια από την Χρυσή Αυγή κρυβόταν όσο το αυτόφορο ήταν σε ισχύ στην Ετωλοκαρνανία από όπου κατάγεται. Τώρα, το σκεπτικό με το οποίο αφέθηκε ελεύθερος ο κ. Μπαρμπαρούσης θα μας πει ο Δημήτρης Δαμιανός από την αίθουσα Σύνταξης. Δημήτρη. Ναι, Σία, βεβαίως το σκεπτικό της απόφασης ανακριτή και εισαγγελέα δεν δημοσιεύεται παρά μόνο σε περίπτωση που αποφασίσουν την προφυλάκηση του κατηγορουμένου. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να πούμε για να καταλάβει και ο κόσμος είναι ότι οι ανακριτής και εισαγγελέας δεν αποφασίζουν επί της κατηγορίας, αποφασίζουν απλά και μόνο το αν πρέπει να κρατηθεί, αν πρέπει να προφυλακιστεί, δηλαδή μέχρι να δικαστεί. Και το κριτήριο πάνω στο οποίο το βασίζουν είναι δύο πράγματα: αν είναι ύποπτος φυγής ή αν είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, σε ό,τι αφορά το σκέλος της τέλεσης νέων αδικημάτων, ανακριτής και εισαγγελέας πίστηκαν από το γεγονός ότι έδωσε εξηγήσεις, δήλωσε την προσήλωσή του στο Σύνταγμα και στους δημοκρατικούς θεσμούς ο βουλευτής. Και σε ό,τι αφορά το ζήτημα του υπόπτου φυγής, κρίνουν προφανώς ότι σε σχέση με τους περιοριστικούς όρους τους οποίους τους επευλήθησαν, τους οποίους τους είδαμε και στο βίντεο και μπορούμε και να τους ξαναθυμηθούμε, αυτοί καλύπτουν την. Και τους βλέπουμε εδώ πέρα, είναι οι 30.000 ευρώ. Καλύπτουν την δυνατότητα που υπάρχει στις αρχές να ελέγχουν το που βρίσκεται, να ελέγχει η αστυνομία δεδομένου ότι τρεις φορές το μήνα πρέπει να πάει εκεί. Ενώ το ενδιαφέρον που πρέπει να σου πω είναι ότι ζήτησε και έλαβε τη δυνατότητα να καταβάλει την εγγύησή του σε δόσεις, καθότι όπως είπε δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, παρά τη βουλευτική αποζημίωση που λαμβάνει, να καταβάλει τις 30.000 ευρώ άμεσα.